Εντείνονται οι συνομιλίες της ομάδας των 6 με το Ιράν. Η προθεσμία της 31ης Μαρτίου για επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης λύγει και ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας και της Γερμανίας ακύρωσαν κάθε ταξίδι για τις επόμενες ημέρες προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν πιέσεις για την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τα θεμέλια για τελική διευθέτηση με την Τεχεράνη ως το τέλος Ιουνίου. Η ευκαιρία να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη. Προσπαθούμε να φτάσουμε σε συμφωνία, αλλά ακόμα δεν είναι σαφές αν θα τα καταφέρουμε ή όχι. Καταβάλουμε προσπάθειες. Ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας αφορά τον αριθμό των μηχανών φυγοκέντρησης που επιτρέπουν τον εμπλουτισμό ουρανίου. Το Ιράν δέχτηκε να τις μειώσει κάτω των 6.000. Ωστόσο, η Τεχεράνη ζητά ανταλλάγματα σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση. Ιδιαίτερα ανήσυχο με τις εξελίξεις είναι το Ισραήλ. Με το Τελαβίβ να εκφράζει την ελπίδα του να καταρρεύσουν οι συνομιλίες. Η απεσταλμένη του Euronews στη Λοζάνη μεταδίδει. Τις τελευταίες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για τις συνομιλίες μεταξύ του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών και των ομολόγων του από την ομάδα των 6, οι διαπραγματεύσεις εντείνονται. Ακόμη αποφεύγουν να μας πούν τις λεπτομέρειες. Το βασικό ερώτημα παραμένει. Είναι πιθανή η επίτευξη συμφωνίας? Euronews, Λοζάνη.